Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να πω Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ζήσω να βαλόμενο φόσο συμμάχιο. Ετήρων των ουρανών ω ιδέρι να στεγάζω μια δίδαση τα υπερόλα του. Ότι θύστε έφυγε την επίβαση να πω στα υπατώνα και πτερήμων ανέμων. Ο οποίο όντω αγγέλου από του πνεύματα και του λειτουργού από του πυρό του λόγα. Θεμελιών την γύρω από την ασφάλεια αυτή σου πληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο στο σημάδι ότι τα εγγόνα να πέφτει των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω όσου πέφτουνται από φωνή φροντίσου τη διάσωση. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο. Ωρα θεμελίω σε αυτά. Όλοι ονέθου, όπου παρελέψονται, ο δε επιστρέψου ή καλύψει την κύρη. Ο εξ αποστέλων τη άσε φάραξη ένα μέσο των ωραίων. Διελέξονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού. Προσδέξονται όλα δρυστήψαν αυτόν. Επ' αυτά το παιδινά του να μου κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσου συμφωνία. Ότι ζουν όλοι εκ των υπερών αυτού από κάπου τον έργο σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέρων κόπτων τη πύλη, η κυκλώη και δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαπηνά του εκ τη γη πύλη, σε πρέπει η καρδία ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εντελέων και άλλου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιμάνου μα επίτευσα. Εκεί στρωθεί ένα έψο ή τωρινή κατοικία, ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τη Ελλάδο, πέτρα καταπηγή τη αγωγή. Επίση σε λίγη καιρού ο ήλιο έχει την κρίση να τρώει. Έθου φώτο και γέννη τον ει. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμιο λιόμενη, παρπά, επιζητήσε. Παρά το Θεό πρόση να χτίσει. Ανέφυγε ο ίδιο και συνήθισα. Και ει τα σμάντρα αυτό αντιταστήσονται. Ξελέψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού. Και την εργασία να πληρώσει πέρα. Σε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα και πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και επίκοδο. Εκεί ελπετά, αν και στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Και πλοία διακορεύονται, δράκο μου τόσο νεύρα σα εμπέζει να αυτή. Πάντα προσέχω το πόση, δούνε την τροφή να αυτόν εισέσαι καιρό. Λόγω σου αυτή η συλλέψουση.
Yeah.
Thank you.
Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εις αυτών πέντα κυσκυλίους άνδρας κορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεο, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη, της οίκης των προσφερόντων, τα δώρα ταύτα, το έθνη ημών και το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήμανα, Θεό Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναφέρω, σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωμιό σου, νύν και αΐ και εις τους έρχοντας, πλούσι επτό και σαν και πίνασα, ιδέ ζητούντες τον Κύριον, ο κελατωθείς δε παντός αυτούς. Σι ευτό και σαν και πίνασα, ιδέ ζητούντες τον Κύριον, ο κελατωθείς δε παντός αυτούς. Χαρά μεγάλη, αδελφοί μου αγαπητοί, σεβασμιότατε Μητροπολίτε Καστορίας, κύριε Σεραφείμ, πολυσέβαστα γέροντα της Ιεράς Τάφης Μονής, κύριε Στέφανε, σεβαστοί μου πατέρες, κύριε νέε περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε, λοιποί άρχοντες του τόπου, ευλογημένε λαέ του Θεού, μεγάλη χαρά έχουμε σήμερα διότι εορτάζουμε τη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Χαρά επίσης μεγάλη έχουμε διότι βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι υπό την πεπνημένη καθοδήγηση του πολυσεβάστου γέροντός μας Στεφάνου και της εκλειχτής αυτού αδελφότητος. Επίσης έχουμε χαρά μεγάλη διότι βρίσκεται μαζί μας και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Σεραφείμ, που δεν είναι μόνο γνωστός σε όλους σας και καλός μας γείτονας, αλλά και πνευματικός σου πατέρας. Η αγάπη μου στο πρόσωπο του Αγίου Καστορίας, να ξέρετε, είναι τόσο μεγάλη, είναι απέραντη και έως θανάτου. Σας παρακαλούμε, Άγιε Καστορίας, να μας διδάξετε με τον γλαφυρό, αγιοπνευματικό και πατερικό λόγο σας. Ευχαριστούμε. Για να μιλήσει κανείς, σεβασμιότατε και πολυσέβαστε, Άγιε Συσανίου και Σχετής της κύριε Αθανάσιε, σε πτέ και πολυσέβαστε γέροντα και καθηγούμενε της Ιεράς αυτής Μονής και πνευματικέ πατέρα όλων μας, για να μιλήσει κανείς για τα γεγονότα, τα δεσποτικά γεγονότα, τα οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας, όπως απόψε γιορτάζουμε το γεγονός της φρικτής μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, θα πρέπει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, να καθαρεύει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Θα πρέπει δηλαδή να έχει υψωθεί ο νους, όχι λογική, ο νους δηλαδή που είναι ο αφθαλμός της ψυχής, πάνω από τα γήινα και επίπεδα, προκειμένου δηλαδή να συναντήσει το θείον και αμυδρά να δει όπως οι μαθητέ επάνω στο όρο Σταβόρ, κρυμμένη τη θεότητα κάτω από την ανθρωπότητα. Παρατηρώντας λοιπόν απόψε τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, θέλω με τις ευχές και τις ευλογίες του πολυσεβάστου ποιμενάρχου σας, ο οποίος με προσκάλεσε, ιδιαιτέρως με τις ευχές και τις προσευχές του πολυσεβάστου γέροντός μας, να μεταφέρω στην αγάπη σας μια χαρακτηριστική βράση των ιερών υμνογράφων που κρύβει όλο το μυστήριο αυτής της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα των εμπνευσμένων ιερών υμνογράφων, ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού επάνω στο όρο Σταβόρ φανέρωσε το απαιώνος και κρυμμένον μυστήριο. Το απαιώνος και κρυμμένον μυστήριο εφανέρωσε η φρικτή σου μεταμόρφωση.
Ποιο είναι το μυστήριο αυτό το οποίο μας φανέρωσε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού επάνω στο όρο Σταβόρ? Είναι το μυστήριο της θεότητος, όπως τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Φανέρωσε δηλαδή ο Χριστός αμυδρά τη θεότητά του ενώπιον των οφθαλμών των Αγίων Μαθητών καθώς ιδύναντο. Ίνα, όπως λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας, ίνα μη και το ζήνα πολέσωση, δηλαδή αμυδρά, φανέρωσε μια ακτίνα της θεϊκής του μορφής στα μάτια αυτών των μαθητών, προκειμένου δηλαδή με τον τρόπο αυτό να μην χάσουν οι ίδιοι τη ζωή τους. Άλλωστε, ο προφήτης μας είπε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, μας είπε χαρακτηριστικά «Ουμή με είδη πρόσωπον ανθρώπου και ζήσετε». Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να δει το Θεό. Βλέπουμε όχι την ουσία του Θεού, η οποία είναι αμέθεκτος, όπως τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά τι βλέπουμε? Βλέπουμε την ενέργεια του Θεού. «Ημείς τον Θεό εκ των ενεργειών γνωρίζουμε». Έτσι λοιπόν, επάνω στο όρο Σταβόρ έχουμε την φανέρωση της θεότητος του Χριστού, όπως τονίζουν και πάλι οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Και αυτή η θεότης, αυτή η φανέρωση, η θεότης, είναι η μεταμόρφωση του Χριστού. Δεν άλλαξε ο Χριστός την όψη της Αγίας του μορφής, παρέμεινε ο ίδιος. Η αλλαγή που έγινε, έγινε στα μάτια των μαθητών. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ενυλάγησαν ουν οι οφθαλμοί και την εναλλαγήν είδων». Μετασκευάστηκαν δηλαδή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα μάτια των προκρήτων μαθητών επάνω στο όρο Σταβόρ για να δουν αμυδρά, καθώς η δύνατο, την θεότητα, μία ακτίνα της θεότητος, η οποία ακτίνα της θεότητος άστραψε επάνω στο όρο Σταβόρ. Και αυτή η θεότητα φαίνεται τριπλά επάνω στο όρο Σταβόρ. Φαίνεται αυτή η θεότητα με το φως το οποίο άστραψε. Και αυτό το φως είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Δεν είναι πτιστό, είναι άκτιστο. Το τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Μάλιστα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι αυτό το φως το οποίο άστραψε και που αμυδρά το είδαν οι Απόστολοι επάνω στο όρο Σταβόρ, είναι κτήμα της Εκκλησίας. Είναι κτήμα όλων των Αγίων. Οι Άγιοι δηλαδή όλων των αιώνων από την εποχή των Αποστόλων μέχρι σήμερα έβλεπαν αυτό το άκτιστο φως μέσα στο χώρο της καρδιάς, ελαμβόμενοι υπό του Θείου Φωτός την ώρα της προσευχής, έφταναν σε ύψη δυσθεώρητα, έβλεπαν δηλαδή τα εν ουρανείς, και αυτό το φως έγινε κτήμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που μπορεί ο καθένας δια της ασκήσεως να φτάσει πραγματικά σε αυτή την κατάσταση του Θείου Φωτός. «Η το ύψη των αρετών διαπρέψαντες», τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, «και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται». Η θεότητα ακόμη φαίνεται και με την φωνή του Πατρός, το φημισμένο μοναστήρι αυτής της ευλογημένης επαρχίας. Γιατί οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας, έστειλαν τέτοια σκηνώματα πάνω στις κορυφές των ωραίων. Ξέρετε, πάνω στο όρος Σινά έχουμε το ναό της Μεταμορφώσεως. Έχουμε πάνω στην κορυφή του Άθωνος το ναό της Μεταμορφώσεως, τη Μονή της Μεταμορφώσεως που είναι το όρος Σινά. Στα υψηλότερα μέρη, στα μετέωρα, έχουμε πάλι το ναό της Μεταμορφώσεως. Γιατί λοιπόν αυτή η παρουσία των ναών αυτών της Μεταμορφώσεως? Για να δείξει, όπως τονίζουν και πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας, να δείξει ότι ο στόχος μας και ο σκοπός μας και το μήνυμα αυτής της γιορτής είναι η άνοδός μας στον ουρανό. Άνος γόμεντας καρδίας, είναι η συναλήψωση. Να αφήσουμε τα γήινα και τα πρόσκαιρα και τα επίγεια και να αρθούμε το πνεύματι στον ουρανό. Γι' αυτό και ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει «Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου
και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Αν δεν υψωθούμε, εάν δεν αφήσουμε τα γήινα, εάν δεν αφήσουμε την χθαμαλότητα, εάν δεν αφήσουμε αυτά τα πρόσκαιρα και επίπεδα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτό το απρόσιτο φως, να φτάσουμε δηλαδή στον στόχο της ζωής μας, που είναι η θέωση, που είναι η θέα του προσώπου του Χριστού, που είναι η παρουσία του Παραδείσου μέσα στον χώρο της καρδιάς, που είναι η παρουσία της Βασιλείας του Θεού σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και θα το κατορθώσουμε αυτό με τη μετάνοιά μας και με την προσευχή μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας συνιστούσαν την αλλαγή του τρόπου ζωής και συγχρόνως την κοινωνία, την μέθεξη με το Θεό δια της προσευχής, χρησιμοποιώντας την μονολόγιστη ευχή του Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», που περικρύβει έναν ωκεανό θεολογίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτήν την πολυπόθετη θεραπεία και συνεχεία στον φωτισμό και τη θέωση. Γι' αυτό απόψε, σεβασμιότατε Άγιε Ισανίου και Σχετίστης, κύριε Αθανάσιε, ως νέος επίσκοπος που είστε της Εκκλησίας και που η Εκκλησία σας έδωσε αυτή τη μεγάλη ευλογία να προείσταστε σε αυτή την επαρχία και μάλιστα να καθαστείτε διάδοχος δύο μεγάλων και αγίων μορφών, και του Αντωνίου και του Παύλου, μαζί με τον γέροντα Στέφανο, που αποτελεί, θα λέγαμε, όχι μόνο το στολίδι αυτής της Ιεράς Φωνής, ούτε το στολίδι αυτής της επαρχίας μόνο, αλλά και ολοκλήρου της Εκκλησίας μας. Γιατί στο πρόσωπο του γέροντος Στεφάνου συναντά κανείς έναν προφήτη, έναν πνευματικό πατέρα, έναν άνθρωπο ταπεινό, γεμάτο από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Και μόνο να ασπάζεται κανείς το χέρι του, και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ευλογία, του χαρίζει μια μεγάλη ευλογία, γιατί πραγματικά οι ευχές αυτές των Αγίων της Εκκλησίας μας και των Πατέρων στηρίζουν σήμερα τις πονεμένες καρδιές των ανθρώπων. Απόψε λοιπόν, σε αυτήν την πανήγυρη αυτής της Ιεράς Μονής, υψώσατε χείρας ηκέτιδας εκεί, στον μεταμορφωθέντα Κύριό μας, να μας δώσει και εμάς αυτό το φως του προσώπου Του, να μπορούμε και εμείς να δούμε αυτό το φως του προσώπου Του, να πραγματοποιήσουμε και εμείς αυτό το οποίο ακούσαμε τους ιεροψάλτας να ψάλουν προηγουμένως: «Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως Σου το αίδιο», να λάμψει αυτό το φως μέσα στην καρδιά μας, να γίνει κτήμα μας, να πορευτούμε σύμφωνα με τις επιταγές του φωτός και να μεταφερθούμε στη χώρα του φωτός, στη Βασιλεία των Ουρανών, προκειμένου εκεί να βλέπουμε το πρόσωπο του μεταμορφωθέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού προηγουμένως έχει μεταμορφωθεί και έχει αλλάξει η ζωή μας. Αμήν. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, ο εν το όρητο Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Oh,
και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστα, διαφυλάξει και σώσει πάντα σημάς, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, ο Κύριος και Δεσπότης μεταμορφωθείς Κύριος, να είναι μαζί μας, βάστας τα σημέρα της ζωής μας. Αμήν.